σε περιόδους δύσκολες για τον κυπριακό αθλητισμό βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το πρόγραμμά σας. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς, ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το χρονικό? Ναι, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το πότε ξεκίνησε το πρόγραμμα. Ο θεσμός του αθλητικού σχολείου ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2006-2007, δηλαδή έχουμε μια ζωή 10 περίπου χρόνων. Ξεκίνησε πρώτα στα αθλητικά λύκεια. Είχαμε ένα αθλητικό λύκειο στη Λευκοσία και ένα αθλητικό λύκειο στη Λεμεσό. Και από τη σχολική χρονιά 2015-2016 ο θεσμός έχει επεκταθεί πλέον και στο γυμνάσιο. Από πέρσι δηλαδή ξεκινήσαμε να έχουμε 2 αθλητικά γυμνάσια και πάλι ένα στη Λευκοσία και ένα στη Λεμεσό. Από την φετινή όμως σχολική χρονιά 2016-2017 έχει επεκταθεί πλέον ο θεσμός σε όλες τις πόλεις και έτσι έχουμε 5 αθλητικά γυμνάσια σε όλη την Κύπρο και 5 αθλητικά λύκεια. Τι ακριβώς περιλαμβάνει για τα παιδιά, τους προσφέρει? Βασικά, εμείς παρέχουμε την ευχαίρεια στα παιδιά να κάνουν 3 πρωινές προπονήσεις, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Η προπόνηση ξεκινά 7:30 το πρωί και τελειώνει γύρω στις 9:15, έτσι ώστε τα παιδιά μετά να έρθουν κανονικά στο σχολείο και να μπουν κανονικά στις τάξεις για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Σημαντικό φυσικά να πούμε ότι στο αθλητικό σχολείο έχουμε 14 συνολικά αθλήματα και φυσικά ένα από αυτά είναι το άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Ωραία, επειδή είμαστε και του μπάσκετ, λίγο να αναφερθούμε ειδικότερα στο καλαθοσφαίρισης. Είδαμε κάποιους προπονητές αρκετά γνωστούς, έτσι, οι οποίοι δουλεύουν με τα παιδιά. Επειδή έχετε αναφέρει το θέμα των προπονητών, θέλουμε εδώ να τονίσουμε ότι για να εργαστεί οποιοδήποτε προπονητή στο αθλητικό σχολείο θα πρέπει να είναι πτυχιούχος προπονητής και να είναι άτομο το οποίο έχει μια ιστορία στον χώρο και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στα παιδιά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να πούμε ότι κάποιοι από τους συναδέλφους είναι ήδη καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο και κάποιοι, εκεί όπου χρειάζεται δηλαδή, βγαίνουν με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Τι ακριβώς προσφέρει το πρόγραμμα στα παιδιά στο διατάφτα? Βασικά, εκτός από τις αθλητικές προπονήσεις των παιδιών, το πρόγραμμα πίσω προσφέρει και μια επιστημονική στήριξη σε διάφορους τομείς. Υπάρχει στο πρόγραμμα αθλητική ψυχολόγος, όπου βασικά παρεμβαίνει εκεί όπου χρειάζεται για να προσφέρει την ψυχολογική στήριξη στα παιδιά. Επίσης, στο πρόγραμμα έχουμε αθλητική διατροφολόγο και πάλι όπου κρίνουν οι προπονητές, αλλά και εμείς σαν υπεύθυνοι των αθλητικών σχολείων, ότι πρέπει να παρέμβει και πάλι θα κλείσουμε ραντεβού με την διατροφολόγο, έτσι ώστε να γίνουν προσωπικές συνεντεύξεις με τον αθλητή ή την αθλήτρια για να βγει το ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Επίσης, να πούμε ότι στο πρόγραμμα έχουμε την ευχαίρεια να επισκεφτούμε το ΚΑΕΚ, το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου, και έτσι τα παιδιά να περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις, όπου εκεί θα γίνει αξιολόγηση μιας γενικής φυσικής κατάστασης σε συγκεκριμένους φυσικά παράγοντες, έτσι ώστε και πάλι να στοχεύσουν οι προπονητές σωστά, δηλαδή αν κάποιο παιδί χρειάζεται να βελτιώσει μια συγκεκριμένη φυσική ικανότητα, να το εντάξει στο πρόγραμμα της προπόνησης. Κάποιοι γονείς είναι επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι το παιδί χάνει ώρες μαθημάτων, ότι δεν διαβάζει. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η πραγματικότητα? Θα σας απαντήσω πολύ απλά. Να σας πω ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας πέρσι στο αθλητικό γυμνάσιο εδώ της Ένκομης, και μιλώ για τα παιδιά που ήταν πέρσι στην πρώτη τάξη, μιλάμε για 50 συνολικά παιδιά, ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν 17,8, που ήταν η πιο ψηλή βαθμολογία από όλα τα τμήματα του αθλητικού, από όλα τα τμήματα του σχολείου. Και επίσης να αναφέρω εδώ ότι 18 παιδιά είχαν αριστεύσει έναν ποσοστό της τάξης του 36%. Άρα αυτό, με αυτά τα νούμερα αποδεικνύουμε ότι η έμφαση μας δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, η έμφαση μας είναι και στην ακαδημαϊκή επίδοση. Επίσης να πω εδώ ότι παρόμοια νούμερα έχουν και τα αθλητικά λύκεια, διότι ειδικά στα αθλητικά λύκεια υπάρχει ένα από τα κριτήρια εισοχής είναι και ο βαθμός του απολυτηρίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ακαδημαϊκό κομμάτι δεν υστερεί σε τίποτα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κανονικού σχολείου.
Άρα στόχος είναι γενικότερα τα παιδιά να χτίσουν μια προσωπικότητα πλήρη, έτσι, όχι μόνο αθλητική. Ακριβώς. Ο στόχος του προγράμματος, ο απότερος στόχος, είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν μια επιτυχή πορεία για το μέλλον. Και όταν λέμε επιτυχή πορεία, δεν μιλούμε μόνο για τον αθλητισμό, μιλούμε γενικά για να επιτύχουν στη ζωή τους. Ξέρουμε ότι ο αθλητισμός κάποτε έχει ημερομηνία λήξεως, άρα εμείς ετοιμάζουμε τα παιδιά να φύγουν από εδώ όσο πιο καλά ακαδημαϊκά κατευθυνσμένους και συνάμα να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν την αθλητική τους επίδοση. Τι πλάνο υπάρχει για το μέλλον? Όπως σας έχω πει, έχουμε επεκταθεί από φέτος σε όλη την Κύπρο. Έχουμε 5 αθλητικά λύκεια και 5 αθλητικά γυμνάσια και φυσικά μιλώ για Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Ελεύθερη Αμόκοστο που λειτουργά φυσικά στο παραλίμνιο. Το πλάνο μας φυσικά είναι το μακροχρόνιο πλάνο να έχουμε στα αθλητικά σχολεία τους καλύτερο δυνατό αθλητές. Θα ήθελα εδώ να πω ότι στα ομαδικά αθλήματα για να έρθει ένα παιδί και να ενταχθεί στο πρόγραμμα περνά μέσα από αξιολόγηση έτσι ώστε να δεχόμαστε το πρόγραμμα τους καλύτερους. Για τα δε ατομικά αθλήματα τα κριτήρια εισδοχής είναι λίγο διαφορετικά. Εκεί δεν έχουμε πρακτικές εξετάσεις, εκεί το τι έχουμε, παίρνουμε παιδιά τα οποία έχουν διάκριση σε πανκύπριους αγώνες και συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε πανκύπριους αγώνες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων όσον αφορά την εισδοχή των παιδιών. Άρα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει για αυτό το πράγμα, έτσι? Βεβαίως, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός προπονητών. Απλά να πω ότι στη Λευκοσία εργοδοτούμε συνολικά 33 προπονητές, μόνο στη Λευκοσία, αθλητικό γυμνάσιο και αθλητικό λύκειο. Και βέβαια κάθε Μάιο σχηματίζουμε και τις ομάδες αξιολόγησης, όπου θα βγουν έξω να αξιολογήσουν τα παιδιά για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τώρα για τον μπάσκετ λίγο, με δύο πράγματα παραπάνω. Τι κερδίζουν τα παιδιά? Βασικά οι δύο στόχοι που έχουμε όσον αφορά καθαρά το προπονητικό κομμάτι στο άθλημα του μπάσκετ είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να βελτιώσουν τη βασική τεχνική, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επέμβουμε πάρα πολύ στη βασική τεχνική του αθλήματος, κυρίως σε μικρές ηλικίες που ξεκινά και το πρόγραμμα, και δεύτερον να βοηθήσουμε τα παιδιά να βελτιωθούν σωματοκινητικά. Όπως και εσείς γνωρίζετε, το μπάσκετ έχει αλλάξει πάρα πολύ πλέον. Και για να μπορεί κάποιος να προχωρήσει στο άθλημα του μπάσκετ, θα πρέπει σωματοκινητικά να είναι πανέτοιμος για να μπορεί να αντεπεξέλθει. Πλέον το θέμα ταχύτητας και δύναμης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έχοντας τριβεί με τόσα παιδιά από όλα τα σπορ σε όλη την Κύπρο, πιστεύετε ο κυπριακός αθλητισμός έχει ελπίδα για το μέλλον? Γιατί υπήρχε μια κάμψη, νομίζω. Κοιτάξτε, θα πρέπει πάντα να μιλούμε εν σχέση με το τι δυνατότητες έχουμε, με τι αριθμούς διαθέτουμε. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε μια χώρα των 850.000, νομίζω ότι τα αποτελέσματα μας είναι αρκετά θετικά και δεν μιλώ μόνο για τον μπάσκετ, μιλώ για όλα τα αθλήματα. Εμείς βέβαια από τη δικιά μας την πλευρά πρέπει να κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε για να βοηθήσουμε όσο δυνατόν τα περισσότερα τα παιδιά. Εδώ θέλω επίσης να πω κάτι άλλο που είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικό. Παλαιότερα, ειδικά η δικιά μου γενιά, θα έπρεπε όλοι τελειώνοντας το σχολείο και το στρατό να φύγουμε στο εξωτερικό και να συνεχίσουμε σπουδές. Τώρα τα παιδιά με τα κρατικά πανεπιστήμια αλλά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουμε έχουν την ευχαίρεια να μείνουν στην Κύπρο, να συνεχίσουν τον αθλητισμό και συνάμα να συνεχίσουν με τις σπουδές τους. Αυτό πιστεύω είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχουμε στον κυπριακό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Πόσα αθλήματα υπάρχουν? Εδώ στο αθλητικό γυμνάσιο της ΕΝΚΟΜΗΣ έχουμε συνολικά 13 αθλήματα. Έχουμε βέβαια το στίβο, έχουμε το τένις, τη ρυθμική γυμναστική, την ενόργανη γυμναστική, το βόλεϊμπολ, το μπάντμιντον, σκοποβολή, καράτε, ταϊκβοντό, τζούτο, ποδόσφαιρο, κολύμβηση και φυσικά τον μπάσκετ. Όπως σε άλλες πόλεις έχουν και κάποια άλλα αθλήματα, για παράδειγμα στη Λεμεσό έχουν και θαλάσσια σκορ, κάτι το οποίο δεν έχουμε εμείς στη Λευκοσία. Αγώνες γενικότερα λαμβάνει κανονικά μέρος στο σχολείο σε όλα τα τουρνουά? Ναι, τα παιδιά βασικά έχουν την ευχέρεια να λάβουν μέρος στους σχολικούς αγώνες και εδώ θέλω να πω ότι τα παιδιά τα οποία διακρίνονται μετά μπορούν να φύγουν σε αγώνες στο εξωτερικό όπως είναι η γυμνασιάδα ή τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εγώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και ευχαριστούμε και εμείς το
το site σας το οποίο καλύπτει το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πολύ.